τα δάκρυα για σένα με μαχαίρι ακονισμένα και μονάκριβα έβρεχα με αυτά τους δρόμους κι όλο σήκωνα τους ώμους και σου τα κρύβα και έλεγα πως δε σου πρέπω και απορούσες που τα βλέπω όλα ρόδινα και κοιμούσουν και ξυπνούσες κι όλο κάτι καρτερούσες που δε στο δεινά. Κρύψου τώρα να σε ψάξω πάνω στη ζωή να κλάψω που αφήσαμε κι αν σε βρω και με έχεις άχτη θα καώ, θα γίνω στάχτη και λαφίσαμε. Νερά και τα ταξίδια μακριά σου μοιάζαν ίδια και μονότονα κι όμως πάντα με ένα βλέμμα σου φαρμάκωνα το αίμα και σε σκότωνα. Είχες δάκρυα για μένα και με κάψαν ένα-ένα κι όλα τα νιώσα. Να ξέρεις ωραία που είσαι, είμαι αυτός που σ' αγαπούσε και μετά νιώσα. Κρύψου τώρα να σε ψάξω πάνω στη ζωή να κλάψω που αφήσαμε κι αν σε βρω και με έχει σάχτη θα καώ, θα γίνω στάχτη και λαφίσαμε. Κρύψου τώρα να σε ψάξω πάνω στη ζωή να κλάψω που αφήσαμε κι αν σε βρω και με έχει σάχτη θα καώ, θα γίνω στάχτη και λαφίσαμε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Δεν έχουμε να πούμε πολλά. Όχι. Να συστήσουμε. Έχουμε. Τι να πούμε. Ο Σωτήρης Μπαλάς. Ο Σωτήρης ο Μπαλάς, μια σπουδαία φωνή λέει. Σπουδαία φωνή, θα τον ακούσετε. Γεια σου, Σωτήρη. Αμέσως. Καλώς ήρθε, Σωτήρη. Επίσης. Ο Νίκος Παπαναστασίου. Γεια σου Νίκο, ο μαέστρος στο πιάνο. Στο ακορντεόν. Ο Γιώργος Καραμφίλης στο μπουζούκι και στο τζουρά. Καλώς ήρθες. Και ο Διονύσης Μακρύς στον μπάσο. Γεια σου Διονύση. Και ο Θωμάς Κοστούλας που λείπει στα τύμπανα. Σωστό, να λέμε και τους απόντες. Έτσι, θα έρθει όμως. Λοιπόν, αυτή η φωνή μας έχει καθυλώσει τα τελευταία χρόνια. Την ακούς, συγκινείς, σε βουρκώνεις. Λες, βρισκέται, βρισκέται, βάλε, βάλε πιο δυνατά. Το κατάφερε. Και μετά λες κλείστο, κλείστο. Βγάλε, βγάλε λίγο. Δεν λες βγάλε, βγάλε, δεν λες κλείστο, κλείστο. Οι συνεργάτες της, όλες τις συνεργασίες που είχα τα τελευταία χρόνια λένε μακάρι να είναι και η Φωτεινή μαζί μας. Λοιπόν, τα κατάφερε, τα έχει πάει σπουδαία. Φωτεινή, ξέρεις να διαλέγεις, είναι εντυπωσιακό. Υπάρχουν τραγουδιστές με άξιες φωνές, παγκοσμίως δεν είναι, που δεν ξέρουν να διαλέγουν σωστά. Αφήνουν τη ζωή τους πάνω σε ένα μάνατζερ. Ωραίοι άνθρωποι. Ναι. Πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το face control. Διαλέγεις με ένα κλικ που μπορεί να σου κάνει ένα, πάνω μου. Ένα πράγμα που νιώθεις κάτι και θα το πω. Έτσι. Δεν σκέφτεσαι, θα πουλήσει, θα πάει. Τι είναι η ζωή. Πούλα, αγόραζε, δεν είναι. Τι είναι η ζωή, Φωτεινή. Τίποτα. Είναι πολύ όμορφη για να. Και μάλλον και την παίρνουμε πολύ σοβαρά. Είναι πολύ αστεία. Η ζωή τι είναι, ένα καλό τραγούδι, λίγο κρασί, ένα φιλί, η αγάπη. Μια αγκαλιά, αυτά είναι η ζωή.
Κάποτε, ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα αυτό που λέει η Φωτεινή. Κάποτε μου είχε πει η Μάρθα Καραγιάννη ότι η ζωή, κατά τη γνώμη της πια, πριν από αρκετά χρόνια, είναι ένα τραπέζι, μια καρέκλα, ένα μικρό γκαζάκι για καφέ, αν καπνίζει τσιγάρα, καλό είναι να μην καπνίζουμε, ένα ποτήρι νερό δροσερό, αυτά είναι η ζωή. Έτσι. Και ένα παράθυρο που μπαίνει η άνοιξη, ένας φίλος, ένα τραγούδι. Και βέβαια είμαι ευτυχής που συνευρίσκομαι πάλι και για τουλάχιστον ένα χρόνο είμαστε όλοι μαζί και θα είμαστε στο Σταυρό του Νότου την 1η του Απρίλη. Δεν είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Θα πάμε. Δεν σας λέμε ψέματα. Πρωταπριλιά και στις 8. Και στις 8 θα τα πούμε αυτά. Ναι. Πάμε ένα δεύτερο. Ναι. Τι ακούσαμε όμως για να δίνουμε... Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Μίνος Μάτσας σε στίχους της Ελένης Φωτάκη που απευθυνόταν στο Δημήτρη Μητροπάνο. Αλλά μέρες. Την επόμενη μέρα ήταν στούντιο να κάνει αυτό το τραγούδι. Και ανατέθηκε ο ρόλος σε μένα, η Στάχτη. Υπέροχο τραγούδι, υπέροχο τραγούδι. Πάμε το επόμενο, τι θα είναι αυτό που θα ακούσουμε. Θα πει ο Σωτήρης. Θα είναι η Ελένη, του Θάνου Μικρούτσικου και του Μπάμπη Τσικλιρόπουλου. Μάλιστα. Πάμε. Ζούμε σε έναν κόσμο μαγικό με φόντο την Ακρόπολη, το Λυκάβητο. Γεμάτα τα μπαλκόνια, πολιτικά ειδόνια, υποσχέσεις και αγάπες και πολύχρωμα μπαλόνια για ευτυχισμένα χρόνια. Εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου, να το ξέρεις, είναι επικηρυγμένη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Εσύ, Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας Αθήνας κοιμωμένη. Σε έναν κόσμο μαγικό, υποχθόνια δουλεύει με μοναδικό σκοπό να σε βάσει στο παιχνίδι τη ζωή σου πώς να φτιάξει, να σου τάξει, να σου τάξει την ψυχή σου να ρημάξει. Κι όταν φτάσει να ελέγχει της ελπίδας σου τον πόνο, δεν του φτάνει ετούτο μόνο. Με γλυκόλογα σε παίρνει από το χέρι, σε βαφτίζει της Ελλάδας νοικοκύρη. Λες, αλλάξανε τα πράγματα. Και σηκώνει στο ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του κάνει χαρακτήρι. Και εσύ, Ελένη,
και κάθε λένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη και εσύ Ελένη και κάθε λένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη και εσύ Ελένη και κάθε λένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Η ζωή σου να το ξέρεις είναι επικηρυγμένη. Να πεθαίνεις για την Ελλάδα είναι άλλο κι άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Και εσύ Ελένη και κάθε Ελένη της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη. Και εσύ Ελένη πώς είναι Σωτήρη να σου κάνει δεύτερη φωνή η Βελασιώτου? Έχουμε συναντήσει προσωπικά εδώ και ένα χρόνο ένα πολύ γενναιόδωρο και δοτικό άνθρωπο, τόσο στη σκηνή όσο και εκτός σκηνής. Εγώ έχω καταλάβει τη Φωτεινή ότι η Φωτεινή ήρθε έτοιμη, πανέτοιμη στα πράγματα, τελείωσε υποχρεώσεις της ζωής. Είναι η πορεία. Μα τραγουδάκι από πολύ μικρή. Είναι η πορεία τόσο χρόνο. Δεν το λες και πολύ μικρή. Εντάξει. Πάψεις η αμάν αυτό το θέμα. Από το 83 δεν ξεκίνησε. Από κορίτσι. Πώς. Ναι, καλά. Εντάξει, παρουσιάζει ένα πρόσωπο τώρα ότι είναι 170, από το 83 ήταν 100. Λοιπόν, ήρθε έτοιμη. Έφτιαξε ό,τι ήταν να φτιάξει στη ζωή της και ήρθε με την εμπειρία, τη γλυκύτητα, την σκληράδα των εισαγωγικών που χρειάζεται η δύναμη για ένα τραγούδι. Ήρθε πανέτοιμη, κατάλαβες, γι' αυτό έγινε μπαμ ξαφνικά. Κουβαλάει αλήθεια, ναι, ναι. Και αυτό ήρθε έτοιμη, δεν μιλάω από το 83, έτσι, όταν εμείς τη βρήκαμε, η άσχετη που δεν τη γνωρίζαμε και ευτυχώς ήταν τα πράγματα έτσι και τη γνωρίσαμε. Με φροντίζουν όμως τόσο πολύ, Ανδρέα και Σόνια. Σε αγαπάμε πάρα πολύ, σε φροντίζουν, σε φροντίζει όλος ο κόσμος. Έτσι, 1η και 8 Απριλίου, εκεί στο Σταυρό του Νότου. Όπου τι θα ακούσουμε στο Σταυρό του Νότου? Τραγούδια κάποια από τη δισκογραφία μου, κάποια που αγαπώ ιδιαίτερα. Άλλων συνθετών που θα ήθελα να έχω πει. Mm-hmm. Ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά, έτσι. Η φωνή που μπαίνει με την διάθεση στο λαϊκό, στο ρεμπέτικο, στο έντεχνο, στις μπαλάντες. Αυτό είναι λίγο θαύμα. Πάμε το επόμενο. Εσένα πλάι μου ανοίγουν βρόβοι, φοβούνται οι νόμοι, οι άνθρωποι γελούν. Εσένα πλάι μου του κόσμου αχτίδα, πεθαίνει ελπίδα και τη ζωή τη ζουν. Μα όταν βρίσκομαι μαζί σου αγκαλιά, δεν ξέρω τίποτα, δεν είμαι για κανέναν. Και όσο χάνομαι μοιάζω με σένα, εσύ με μένα και δυο με μια φωτιά.
σε ένα πλάι μου μακριά ένα μάξι. Είναι εντάξει κι ας πέφτει στο κρεμό. Σ' ένα πλάι μου ξανά ανεβαίνει. Θαύμα συμβαίνει και για στον οδηγό. Μα όταν βρίσκομαι μαζί σου αγκαλιά, δεν θέλω τίποτα, δεν είμαι για κανένα. Και όσο χάνομαι, μοιάζομαι σένα. Εσύ με μένα κι οι δυο με μια φωτιά. Έχεις εχθρούς, πιστεύεις? Φαντάζομαι όλοι οι άνθρωποι έχουν εχθρούς. Για πες μου, δηλαδή. Να αρέσει σε όλους. Δεν αρέσει σε όλους. Ναι. Ωραία, άστο λοιπόν το φωνητικό μέρος, το χρώμα της φωνής του χρειάσου. Εντάξει, ο χαρακτήρας μου και απότομη είμαι και. Είπες κάτι σοφό. Κανείς μας δεν αρέσει σε όλους. Αλλήμον. Εδώ δεν αρέσω εγώ σε όλους. Και εγώ δεν αρέσω εγώ σε μένα. Αρέσει εσύ. Λοιπόν, όμως ως χαρακτήρας, εγώ σε νιώθω ότι είσαι ένα πολύ γλυκό πλάσμα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι, είμαι και αυστηρή. Άλλο αυτό, αλλά νομίζω ότι είσαι εύκολη στη συνεργασία. Στη συνεργασία μου. Τι εννοείς τώρα αυστηρή και θυμώνεις? Εννοείς με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου? Όχι. Τι? Και με τους συνεργάτες θυμώνεις? Όχι. Συνήθως όχι. Όταν είναι συνεπής, εμένα αυτό η συνέπεια και η απλότητα, αλλά και η δουλειά. Είναι δουλειά. Αντικείμενο επιβράβευσης. Δουλειά. Η δουλειά. Συνέπεια και διότι δουλειά. Αυτά τα παιδιά κάνουν φοβερή δουλειά για να είμαι εγώ ήσυχη. Κοιμάμαι ήσυχη. Δουλεύουν για μένα. Ο Σωτήρης, όταν γνωριστήκαμε, έκατσε και έμαθε όλα τα τραγούδια τη δισκογραφία μου. Λέω, τώρα βέβαια πιστεύω ότι και οι τέσσερις κύριοι κοιμούνται ήσυχοι γιατί έχουν εσένα μπροστά. Όχι. Κι εγώ κοιμάμαι ήσυχοι γιατί έχω αυτούς. Αυτά τα πράγματα είναι δούνε και λαδίν. Πάντως, στις συνεργασίες που είχαμε μέχρι τώρα, με γνωστούς και λιγότερο γνωστούς, δεν έχει σημασία, με τους μουσικούς, που είναι και η ψυχή τέλος πάντων των τραγουδιστών, να πούμε ότι δεν έχω ακούσει από κανέναν. Σου λέω τώρα κουτσομπολιό τώρα. Ναι. Να πει ότι λογόφερα με την Φωτεινή. Μου μίλησε, τη είπα, μου είπε. Να μοιράσω. Ίσα. Η ένωση είναι αυτό που βγαίνει. Και βγαίνει ωραία όταν έχουμε να δώσουμε όλοι μαζί κάτι. Μάστε. Τι να πεις τώρα με αυτό το κορίτσι, δεν λες τίποτα. Λες το εξής. Λες ότι θα σας αφήσουμε βέβαια στην φωνή της Φωτεινής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σωτήρη Μπαλά και βεβαίως και τους τρεις υπέροχους μουσικούς που παίζουν τόσο μουσικά, όπως έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης κάποτε. Η ομάδα της Φωτεινής τον τελευταίο χρόνο, ε. Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Όποιος θέλει περαιτέρω Φωτεινή Βελασιώτου, βεβαίως δεν έχει που να πάει στην 1η Απριλίου. 1η Απριλιά λοιπόν και 8 Απριλίου επίσης. Στο Σταυρό του Νότου. Ωραία. Και βεβαίως λεπτομέρειες τώρα θα τα ξαναπούμε αργότερα, ίσως κάποια στιγμή. Ναι, θα πάμε στη Γερμανία, θα πάμε Βελιγράδι, έχουμε πράγματα πολλά μαζί. Και θα πάμε Κύπρο με την παράσταση, με την Αναστασία Μουτσάτσου και την Ιδρύα Ελικάκη. Ναι, βέβαια. Α, με τα κορίτσια. Έχουμε πράγματα πολλά. Και άρα θα ξαναπούμε κάποια στιγμή, μάλλον. Βεβαίως, γιατί όχι. Γιατί μας βλέπουν και στην Ευρώπη, μας βλέπουν και στην Κύπρο. Ναι. Είναι μια ευκαιρία να τους το πούμε. Λοιπόν, εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Mm-hmm. Θα ανακοινώσουμε τους νικητές αύριο στην έναρξη της εκπομπής. Μέχρι τότε να είστε καλά. Φωτεινή Βελεσιώτου, πάμε. Όλα τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Αυγουστιάτικο μπουρίνι με ναυάγησες. Ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει ήσουνα εσύ. Κράτησε όσο μια δύση, μια ανατολή.
όλα τα άλλα ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Είσαι στο κόρμι σαράκι, είσαι τρέλα μου. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγά. Μου το διώχνεις, το ρίζεις και μου το σκορπάς. Ό,τι ζω μετά από σένα μου το κυνηγάς. Μου το διώχνεις, το ρίζεις και μου το σκορπάς. Ήταν κομμάτια από εσένα, ναι. Ότι εσύ ξύπνησες φως μου και δεν κράτησες. Ένα, ένα, δύο, δύο αριθμοί απλό. Άλλη αλήθεια δεν ξανάβρα με σημάδεψες. Ένα, ένα, δύο, δύο αριθμοί απλώς. Άλλη αλήθεια δεν ξανάβρα με σημάδεψες.